Γιώργος Δροσίνης. Η Αλεπουκαλόγρια. Σαν δεν είχε τι να φάει, μια λεπού πονηρεμένη αποφάσισε να πάει και καλόγρια να γίνει. Σαν δεν είχε τι να φάει, μια λεπού πονηρεμένη αποφάσισε να πάει και καλόγρια να γίνει. Τρισκοκόροι που δεν έχουν στο κεφάλι λίγη γνώση, την πιστεύουν και τρέχουν την ευχή της να τους δώσει. Μπαίνουν μέσα στο κελί της, τους ξομολογά εκείνη και κουνεί την κεφαλή της και συγχώρεση τους δίνει. Μπαίνουν μέσα στο κελί της, τους ξομολογά εκείνη και κουνεί την κεφαλή της και συγχώρεση τους δίνει. Και χωρίς να χάσει ώρα, καθώς ήταν πεινασμένη, τους αρπάζει κι είναι τώρα και οι τρεις συγχωρεμένοι. Καθώς ήταν πεινασμένοι, τους αρπάζει κι είναι τώρα και οι τρεις συγχωρεμένοι. Και η αλεπού τους κλαίει, τους μυρολογά και λέει, έτσι την παθαίνουν όσοι έχουνε κοκόρου γνώση.